Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη με τον Αρχηγό Αστυνομίας και τους βοηθούς, όπου υπήρχε διαβούλευση για το θέμα της διεύθυνσης των φυλακών και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα για να μην μετατεθούν στην ηλεκτρική υπηρεσία, δεδομένου ότι θα υπάρχει έλεγχος στην αστυνομία. Δεν είχα συσκέψει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τους βοηθούς, έχω συχνά τακτικά, όπως και με τη διεύθυνση των φυλακών, και είχα και μαζί με την κυρία Σαλή, η οποία είναι στις και εργάζεται στις φυλακές. Το θέμα της μετακίνησης της κυρίας Αριστοτέλους και της κυρίας Δημητρίου θα το δούμε, είναι ένα ξέχωρο θέμα και θα το δούμε, όπως είπα και επαναλαμβάνω, στα πλαίσια των διαδικασιών της δημόσιας υπηρεσίας σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλούμε για διευθυντικές θέσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε οποιαδήποτε μετακίνηση και να όπως είπα, με την επιστροφή της κυρίας Αριστοτέλους και αφού συζητήσουμε μαζί της και μελετήσουμε τις διάφορες επιλογές που μας προσφέρανε, θα αποφασίσουμε αυτό που είναι καλό για το δημόσιο συμφέρον. Η Γενική Σύμβουλη της Διευθύνσης των Κεντρικών Φυλακών και της Ανώτερης Λειτουργού δήλωσαν στο ΡΙΚ πως ενδεχομένως να κινηθούν και μελετούν το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής ποινικής δίωξης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και καταχώρηση αγωγής εναντίον της δημοκρατίας για πρόκληση ζημιάς και παραβίαση των δικαιωμάτων. Πώς το σχολιάζετε? Είναι δικαίωμα τους να πάρουν οποιαδήποτε μέτρα οι ίδιες πιστεύουν ή οι δικηγόροι τους συμβουλεύουν και δεν έχω τίποτε να σχολιάζω πέραν από το ότι έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν ό,τι εκείνες πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο κάτω από τις περιστάσεις. Θα δοθεί το φόρισμα στη δημοσιότητα? Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Προσπαθώ εδώ και καιρό να το διευκρινίσω αυτό το θέμα. Το πόρισμα, και όπως ξέρετε, οι ποινικές έρευνες είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα και δεν δίνεται ούτε σε μένα, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο. Συνεπώς δεν έχω εγώ αρμοδιότητα για να χειριστώ το συγκεκριμένο θέμα. Ως υπουργός όμως, υπουργός δικαιοσύνης, σε σχέση με την επίκληση του δημόσιου συμφέροντος για μία απόδοση της δικαιοσύνης, πόσο σχολιάζετε, ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει εκφράσει άποψη. Είμαι βέβαιη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ξέρει πολύ καλά τι είναι δημόσιο συμφέρον και δεν επιθυμώ να το σχολιάσω, διότι δεν είμαι νομικός σύμβουλος του κράτους, είμαι υπουργός δικαιοσύνης, έχω τις απόψεις μου, σέβομαι το θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα, συνεπώς δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω και μένω εδώ.